Κυρίες και κύριοι, καλημέρα ή καλησπέρα σας. Διαλέγετε και παίρνετε. Ο άνθρωπος ο οποίος κάθεται στην καρέκλα όπισθεν εμού είναι ένας από τους πλέον εμπορικούς καλλιτέχνες στην μεταπολιτευτική Ελλάδα. Ένας στους δύο Έλληνες άντρες σίγουρα έχουν ρίξει ζεμπεκές καθώς τραγουδάει. Μας έχει όμως απασχολήσει και με άλλες πτυχές του χαρακτήρα του. Λέει για παράδειγμα ότι δεν είναι χριστιανός, διότι είναι Έλληνας, ή ότι οι γυναίκες κανονικά δεν πρέπει να εργάζονται, ότι οι προδότες αυτού του τόπου είναι το ιερατείο, ή ότι θα χαστούκιζε πολλούς πολιτικούς. Ο Αετός πεθαίνει στον αέρα. Εμείς δεν θέλουμε να πεθάνει, κυρίως στον αέρα του Sky, βεβαίως πάντοτε σχηματικά, αλλά θέλουμε να επιχειρήσουμε να συνομιλήσουμε ευθέως με ένα από τα μεγαλύτερα pop είδωλα της σύγχρονης Ελλάδος. Απόψε, κυρίες και κύριοι, με μεγάλη χαρά, ο κύριος Νότης Φακιανάκης. Λοιπόν, κύριε Σφαγιανάκη, δεν γνωριζόμαστε στο παρελθόν. Επειδή όλοι είμαστε κύριοι, είναι δεδομένο. Η φυσιογνωμία σας βγάζει έναν ενικό της άνεσης. Από μέσα, από το μακιγιάζ που γνωριστήκαμε τα σχετικά. Αλλά επειδή δεν έχουμε γνωριστεί, ξεκίνησα με τον πληθυντικό. Μπορούμε να μιλάμε στον ενικό? Επιβάλλεται να μιλάμε στον ενικό. Ο πληθυντικός είναι για τους Γάλλους. Οι Γάλλοι τι έχουν? Καλοί δεν είναι και οι Γάλλοι? Μια χαρά είναι οι Γάλλοι. Αυτοί μιλούν στον πληθυντικό. Οι Έλληνες μίλαγαν ανέκαθεν στον ενικό. Αυτό είναι μια αλήθεια. Το Πηλίκιο είναι Ανατολική Γερμανία. Ανατολική Γερμανία, στάζει. Το βλέπω από τον θηρεό του Πηλικίου. Για να επενθυμίσω στην καγκελάριο της Γερμανίας, την καταγωγή της. Ναι. Ήρθατε επιστρατευμένος δηλαδή? Απόλυτα, ναι. Αυτό. Στις επάλξεις. Όχι επιστρατευμένος. Με τους καθηγητές. Μάχημος. Τι πρέπει να γίνει? Δεν είμαι επιστράτευση. Ναι, κανείς, ναι, ναι. Είμαι με τους καθηγητές τι πρέπει να γίνει, οι οποίοι για παράδειγμα δεν θέλουν να πάνε στις εξετάσεις? Δεν θέλουν. Οι καθηγητές έχουν συγκεκριμένα αιτήματα. Το λέω γιατί. Διότι από τη μία, πολλές φορές βγαίνεις, ταχώνεις. Σε είχαν ερωτήσει και οι συνάδελφοι, όταν δεν ταχώνεις, τι κάνεις? Και λες, ταχώνω. Ναι. Λοιπόν, βγαίνεις, ταχώνεις, μιλάς για την παιδεία. Μιλάς αυτό για... που νομίζω, αυτό που γνωρίζω, αυτό που πιστεύω ελάχιστες φορές. Λοιπόν. Έχουμε λοιπόν εξετάσεις. Οι καθηγητές έχουν κάποια συγκεκριμένα αιτήματα. Δεν το είχα σκεφτεί να σε ρώταγα γι' αυτό. Οι καθηγητές είχαν αιτήματα ανέκαθεν. Ναι. Η κυβέρνηση επέλεξε τη στιγμή σκοπίμως. Συνεπώς, τι έπρεπε να κάνει η κυβέρνηση απέναντί τους? Πες ότι το επέλεξε. Πες ότι ήρθε η κατάσταση και έγινε αυτό το οποίο έγινε. Εκείνη δημιούργησε το θέμα. Βγήκαν οι καθηγητές πρώτων εξετάσεων και είπαν ότι εμείς έχουμε απαιτήσεις αυτές? Όχι. Η κυβέρνηση είπε ότι θα συμβεί αυτό τώρα. Δηλαδή, την δεδομένη στιγμή που τα παιδιά είναι έτοιμα να δώσουν εξετάσεις, δημιούργησε πρόβλημα στην κοινωνία, στους καθηγητές δηλαδή, ούτως ώστε να αντιδράσουν οι καθηγητές, να αρχίσει να γίνεται κουβέντα γύρω από αυτό το θέμα και να αποσπαστούμε από διάφορα άλλα τα οποία συμβαίνουν αυτή τη στιγμή. Παραδείγματι, να μπουν σε δεύτερη μοίρα. Αν ερχόταν στο μαγαζί, μιλήσουμε για αυτούς τους ανθρώπους, Κωνσταντίνε μου, κάποιος... μιλάμε για κάποιες κυβερνήσεις οι οποίες δεν θα έπρεπε να υπάρχουν στην πατρίδα μας. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος ονομάζεται Πρωθυπουργός της χώρας των Ελλήνων, ο οποίος είχαμε ένα κατάστημα και ένα καταστηματάρχη, τον οποιονδήποτε, τον εκάστοτε καταστηματάρχη που είχε το κατάστημά του και πουλάγε αυτό που είχε μέσα στο κατάστημά του, ναι, ναι. Και τώρα έχει βγει και έχει γίνει πλανόδιος. Βγήκε και πουλάει την πραγμάτια του καταστήματος στον δρόμο. Σε ρωτάω, σαν τους λαθρομετανάστες. Σου λέω και χωρίς να το έχω έτσι προαποφασίσει. Σε ρωτάω γιατί είναι εύκολο, ή τουλάχιστον είναι πιο εύκολο. Δεν είναι πάντοτε τόσο απλό να διακρίνεις ορισμένα πράγματα τα οποία για σένα ισχύουν, να τα καταδεικνύεις, να τα λες, να τα χώνεις, να τα επισημαίνεις, να λες να παιδιά αυτό είναι. Και πολλές φορές έχεις πει ότι αυτό είναι και υποχρέωση του καλλιτέχνη. Ναι, αλλά λέω και τι πρέπει να κάνουμε για να μπορέσουμε να το αποσοβήσουμε. Κάθε περίπτωση, κάθε μικρή περίπτωση, διότι από μικρές περιπτώσεις συναπαρτίζεται το όλον, εντάξει, είναι δύσκολο να τη χειριστείς. Αν ερχόταν λοιπόν στο μαγαζί ή οπουδήποτε ένας κυβερνητικός και σου έλεγε τώρα έτσι που τα κάναμε, πώς να χειριστούμε το θέμα των καθηγητών? Εσύ τι θα έλεγες? Να κάνουν απεργία και άσε τα παιδιά να μην πάνε στις εξετάσεις, ή να βρούμε οποιονδήποτε τρόπο μπορούμε για να μην κάνουν απεργία? Εγώ θα σου πω την λύση. Δεν θα σου πω το ημίμετρο. Κατά πρώτον, εσύ που ήρθες σε μένα να με ρωτήσεις, κυβερνητική όποια, τι να κάνουμε, αποχώρησε. Ας ξεκινήσουμε δηλαδή από τη βάση. Είσαι ακατάλληλος. Παραδέξω ότι είσαι ακατάλληλος, αποχώρησε και μην έρχεσαι στον τραγουδιστάκο να ρωτάς τι θα πρέπει να κάνουμε. Όταν βγαίνουν αυτά τα
Θα τον πω το χαρακτηρισμό, διότι. Ελευθέρωση. Τελικά έτσι είναι. Κάποια κοπρόσκυλα τα οποία κυβερνούν τον τόπο και λένε, όταν του κάνει την ερώτηση και του στείλει στον τοίχο, όπως κάνουν και στις εκκλησίες, να που λένε θέλημα Θεού. Εκεί καταλήγουν πάντοτε, ήταν θέλημα Θεού. Όταν του φέρει δηλαδή στα δύσκολα και δεν ξέρουν να απαντήσουν, θέλημα Θεού. Λοιπόν, όταν βγαίνουν αυτοί οι άνθρωποι και λένε, πείτε μας τι να κάνουμε. Εγώ ρε θα σου πω τι θα κάνεις. Σε εξέλεξε ο Κοσμάκης, ο εν αγνία του, περί τίνος πρόκειται, τι είσαι δηλαδή, σε εξέλεξε ως εκπρόσωπό του για να τον πας μπροστά. Να του δημιουργήσεις καλύτερες συνθήκες ζωής, να του λύσεις τα προβλήματα. Και σου τα διωγγώνεις. Και βγαίνεις τώρα θρασίτατε και μας λες εμάς της κοινωνίας, μας ρωτάς, που δεν ξέρουμε. Γιατί δεν είμαστε κατάλληλοι για να γνωρίζουμε, δεν είμαστε επιστήμονες. Εσύ μας παρουσιάστηκες ως επιστήμον. Και μας λες, ωραία, πείτε μου εσείς τι να κάνουμε. Σαν τα παιδάκια. Πρέπει να κάνεις, να σηκωθείς να φύγεις, αυτό να κάνεις. Ότι. Ακατάλληλε. Έχω κάτσει να σε μελετήσω. Όσο μπορώ. Καλλιτεχνικά σε ξέρω από παλιά. Δεν μπορώ να καταλάβω εάν περισσότερο πιστεύεις ότι φταίνε τα κοπρόσκυλα, ότι φταίνε τα λαμόγια. Αν σε έχω μελετήσει καλά, ξέρω ότι δεν σου αρέσει πολύ η λέξη λαμόγια. Ναι. Δεν τη χρησιμοποιώ ποτέ αυτή τη λέξη. Όντως, τα κοπρόσκυλα της κοινωνίας φταίνε. Ή αν φταίει ο λαός. Διότι τα κοπρόσκυλα της κοινωνίας φταίνε. Η βάση φταίει. Οκ, okay, δηλαδή τελικά φταίμε εμείς που τους βγάλαμε εκεί πάνω. Απόλυτα. Απόλυτα. Όμως εσύ. Είναι δίκαιο να περνάμε αυτό που περνάμε τώρα, λοιπόν. Όχι. Άμα φταίμε, δεν πρέπει κάπως να πληρώσουμε. Είναι πολύ. Λέω τώρα, κάνω το συνήγορο του διαβόλου. Δεν θέλω να κάνω. Γιατί είσαι και στο Sky και. Καταλαβαίνεις. Βέβαια καταλαβαίνω. Πώς δεν καταλαβαίνω. Θέλω να σου κάνω τώρα. Για να μπω μέσα, έγινε εδώ πέρα τη τρελή. Ναι. Μεγάλη προστασία τέλος πάντων. Πολύ πράγμα. Δηλαδή, Αμερικάνικη πρεσβεία, πολύ τέτοιο. Τι να κάνεις, αφού σου πετάνε χειροβομβίδες. Μας έχουν ρίξει εδώ πέρα πλάκα. Να σου πετάνε χειροβομβίδες, κάποιους πειράζεις. Ποιους πειράζεις. Την κοινωνία. Εννοώ ποιους πειράζεις εδώ πέρα. Την κοινωνία. Ως Sky. Την κοινωνία. Η φωνή της Αμερικής τη χρειάζεται. Όλα έχουν σχέση μεταξύ τους. Τίποτα δεν είναι άσχετο. Είναι μια αλυσίδα πραγμάτων η οποία ξεκινάει από κάπου, διακλαδώνεται κάποιες φορές τέλος πάντων και φέρνει και κάποια αποτελέσματα. Ποια ήταν η ερώτηση, γιατί πάει το μυαλό μου τρέχει αλλού. Ναι, εντάξει, όλο το πράγμα έχει να κάνει με το κατά πόσο φταίμε εμείς, κατά πόσο φταίνει οι άλλοι. Εμείς φταίμε. Εμείς φταίμε. Τι πρέπει Αλλά να μπορεί το να γίνει. Τίμημα αυτή τη στιγμή είναι δυσανάλογα μεγάλο για αυτό που έχουν κάνει. Αυτό που έχει κάνει δηλαδή ο λαός ως λαός, που έχει πράξει, έχει διαπράξει λάθη, έχει δηλαδή εξελέξει ανθρώπους ακατάλληλους, οι οποίοι φύγανε ας πούμε από εδώ, οικονομολόγοι τώρα μας ήρθαν από την Αμερική και κάνουν και επανάσταση εκ του μακρόθεν, δηλαδή από τη Σουηδία, από την Αμερική. Του κόλου μας τα 9 μέρα. Και υπήρχε λόγος που ήταν 9 ημέρες του κόλου. Γιατί για να ξανασφίξει. Για να σφίξει. Ναι, αλλά γιατί 9 και όχι 7. Έλατε. 9 χρειάζεται. Okay. Εντάξει. 9. Ναι, ναι, ναι. Ο σφιχτήρας για να. Λογικό, δηλαδή μην γίνει κατάχρηση. Αυτό ο τύπος. Μία η ώρα το βράδυ είμαστε. Αυτός ο τύπος λοιπόν. Ο οικονομολόγος, ο καθηγητής, μας έβαλε με τη μούρη μέσα στο πρόβλημα. Δηλαδή χρέωσε την πατρίδα μας τόσο πολύ. Που γνώριζε, οικονομολόγος ήταν, ότι δεν θα μπορέσουμε ποτέ να ορθοποδήσουμε. Νάρκωσε τον λαό με τα μέσα μαζικού επηρεασμού και εξευτελισμού, γιατί τότε σκάσανε, από το 89 και μετά, από το 91 και μετά, ουσιαστικά έτσι πήγαν όλοι μπροστά, και μας παρουσίασαν την ευδαιμονία, ας πούμε, που ζούμε κτλ. Μια εικονική πραγματικότητα με δανεικά χρήματα. Οπότε όλο ήταν σχέδιο. Δεν πιστεύει σε αυτοματισμούς, δηλαδή δεν πιστεύει ότι. Ήταν σχέδιο. Ξέρεις, έρχεται λίγο αυτός ο παράγοντας, δένει με τον άλλο παράγοντα, έρχεται αυτή η συνάρτηση, πετιέται και αυτή η συνιστόσα στη μέση, έρχεται και δένει το γλυκό. Και τελικά αυτό την πατάμε. Και αυτό μπορεί να συμβεί. Και αυτό παίζει. Στην περίπτωσή μας όμως έπαιξε σχέδιο. Αυτό που λέει. Το σχέδιο το οποίο τώρα εξελίσσεται και φεύγει από εδώ και πάει και αλλού. Δηλαδή ήταν ένα σχέδιο παγκόσμιο, όχι σχέδιο μόνο για την Ελλάδα. Απλά στην Ελλάδα ο εκπρόσωπός τους ήταν ο συγκεκριμένος ο τύπος. Οπότε αυτό που λέει στην περίπτωση μας όμως δεν υπάρχει άλλος δρόμος, όχι το τραγούδι, αλλά ουσιαστικά ο Γεώργιος ο δεύτερος Παπανδρέου ο τρίτος. Δεν το πιστεύεις. Τι πράγμα. Ότι ήταν μονόδρομος αυτό το οποίο μας συνέβαινε. Με πω, κοίτα μάτι. Ναι, μάλιστα. Μονόδρομος, στο κατά λάθος, ας πούμε, δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς. Μπορούσε. Αχ, Κωνσταντίνε μου. Οι άνθρωποι. Και αν μπορούσε, δεν εσύ είναι που καλοί. Το ξέρεις, οι άνθρωποι δεν είναι καλοί. Φαίνεται. Και πράγμα που φαίνεται, Κολαούζο δεν θέλει. Οι παροιμίες έχουν βγει μέσα από την σοφία τη ζωή των ανθρώπων. Πράγμα που φαίνεται, Κολαούζο δεν θέλει. Πώς φαίνεται. Άμα με δεις ότι είναι κοπρόσκυλο, όσο και να θέλω να σε ξεγελάσω. Ενστικτοδός το έχεις καταλάβει. Γιατί ακόμα έχουμε τα ένστικτα του ζώου μέσα μας και μπορούμε να νιώσουμε το τι συμβαίνει τριγύρω μας. Άσχετα αν κλείνουμε τα μάτια του ενστίκτου.
και δεν θέλουμε να το πιστέψουμε. Υπάρχουν κακοί άνθρωποι. Mm-hmm. Υπάρχουν λίγοι καλοί στον πλανήτη μας, υπάρχουν και πάρα πολλοί κακοί άνθρωποι, οι οποίοι έχουν άλλη προέλευση, οι μεν από τους δε. Κάπου το λες. Άλλη προέλευση, οι μεν από τους δε. Δεν είμαστε τα ίδια. Λοιπόν, πάνω σε αυτά έχουν άλλη προέλευση. Θα μπορούσε κανείς να το εκλάβει ότι εννοείς έχουν άλλη πολιτισμική, οικογενειακή κτλ. Αλλά εσύ το λες αλλιώς. Εσύ το λες αλλιώς, δηλαδή. Από άλλους κόσμους είμαστε. Να σου πω, η ανθρώπινη φυλή προέρχεται από τη γη. Και από την γη. Όπα. Όπα, ήταν ένα τραγούδι που έλεγα το 92. Σ' αγαπώ και ας μη σου το είπα. Εντάξει. Αυτό ήταν από το πρώτη φορά. Όχι, από το «Είσαι ένα πιστόλι». Από το δεύτερο. Από το δεύτερο. Το πρώτη φορά το βγάζεις το 91. Ιούνιο του 91. Συνεχίζεις με το «Είσαι ένα πιστόλι». «Είσαι ένα πιστόλι». Το δεύτερο και μετά πήγαινε τρένο. Με τον «Ήγε με το σίγμα», «Νοτιοανατολικά του κόσμου», «Πέμπτο βήμα», «Εμπειριό συνέχτης». 5.000 τραγούδια και 27 χρόνια τραγούδι. Πόσο? 5.000 τραγούδια. Δεν ξέρω πόσα είναι, αλλά είναι περίπου έτσι. Πρέπει να είναι καμιά 300. Τα δισκογραφικά τραγούδια. Α, τα όσα έχεις πει γενικά όμως πρέπει να είναι χιλιάδες. Κάπου το διάβασα αυτό. Εντάξει, λοιπόν, μην διαβάζεις. Ναι. Δεν υπερβολές μπορώ. Γράφονται. Σωστή μην ακούς. Υπερβολές λέγονται. Αν και τώρα κάνουμε και μία παρέκβαση. Ξεκίνησες και αγαπήθηκες Εβραίος, ας πούμε, για πρώτη φορά. Όχι Εβραίος. Έλα τώρα, μην μπερδέψεις. Να σου πω, περίμενε, κάτσε, περίμενε. Ήθελα να πω με το «Καλλιτέχνη θα πει», το οποίο όμως δεν είναι δικό σου τραγούδι. Αν δεν κάνω λάθος. Είναι του, το έχει του Γιάννη. Του Καρανίκα. Μπράβο. Αυτό. Και το έχω πει πάντοτε από την αρχή που το έλεγα το τραγούδι, ότι δεν είναι δικό μου τραγούδι, είναι όχι, credit. Σέβας, πάντοτε το δίνεις αυτό. Με τους Εβραίους τι πρόβλημα έχεις? Κανένα. Κάτσε, περίμενε, μου ξύνησες τώρα όταν είπα. Πλάκα, Εβραίος. Όχι. Με τους Εβραίους, τους ανθρώπους που κατάγονται από τη φυλή του Ισραήλ, ναι, δεν έχω καμία απολύτως, πώς να το πω, εμπάθεια ή έτσι, κακή διάθεση, τίποτα. Έχω όμως με ανθρώπους οι οποίοι κατάγονται από το Ισραήλ, από τον Ισραήλ, οι οποίοι είναι μισάνθρωποι. Μισάνθρωποι. Μισούν τη φυλή μας, την ανθρώπινη φυλή. Προσδιορίσεις κάποιους από αυτούς, δηλαδή να μου πεις είναι αυτός, αυτός και αυτός. Βεβαίως. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν καταγωγή Ιουδαϊκή και έχουν την διάθεση, μας το έχουν αποδείξει δηλαδή επανειλημμένως και μέσα σε μεγάλο διάστημα χρόνου, ότι έχουν την διάθεση να αισθάνονται ως ο περιούσιος λαός και μας το αποδεικνύουν θέλοντας να κάνουν τσιφλίκι τους τον πλανήτη. Προσπαθούν δηλαδή με νύχια και με δόντια να γίνουν τόσο ισχυροί οικονομικά, ούτως ώστε να μπορούν να ελέγχουν τις τύχες των ανθρώπων. Θέλουν να είναι κάτι της κάτω από τον Θεό τους. Ο οποίος Θεός τους ήρθε σε επαφή με τον εκπρόσωπό τους, ναι, 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 το Μωυσή, ξέρεις, πάνω στο όρος αυτό. Κρακ, του δώσε το φάξ σε πλάκες, ναι, και κατέβηκε τα αισθητικά. Βέβαια, κάποιος άλλος θα σου πει ότι όλο αυτό το πράγμα είναι μία αλληγορία, την οποία μπορείς να τη δεις, ξέρω εγώ, τι αλληγορία. Και σε ένα βιβλίο του Φρόιντ, το άνδρας Μωυσής και η μονοθεϊστική θρησκεία. Και ότι ξεκίνησε ο μονοθεϊσμός από την Αίγυπτο, ότι ήταν ένα σκαλοπάτι στην αυτοσυνείδηση, την πνευματική του ανθρωπίνου είδους, ότι από την Αίγυπτο μεταλαμπαδεύτηκε στην, πώς το λένε, στον λαό του Ισραήλ και μετά από αυτό το πράγμα, πώς το λένε, προχώρησε και το εξάπλωσε ο ελληνικός κόσμος. Όχι, η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία το εξάπλωσε δια της βίας. Ρωμνοί είμαστε? Όχι, βέβαια. Όχι, τόσα... έχουν κάνει Ρωμιούς τους Έλληνες. Τους έχουν κάνει δια της βίας. Εφόσον η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία σε έχει κατακτήσει και σε ονομάζει Ρωμαίο πολίτη, άρα Ρωμιό, εξού και ο Ρωμιός. Ο Ρωμαίος πολίτης. Γι' αυτό σε ρώτησα. Εγώ δεν είμαι Ρωμαίος πολίτης. Αχα. Εμένα η καταγωγή μου είναι βαθιά. Βαθύτερη. Έχει... Ελληνορωμαϊκός πολιτισμός. Δηλαδή ξεκινάει από την Ελλάδα, περνάει στην Ρώμη. Αυτό, ναι, ναι. Έτσι, που έχει ελληνική καταγωγή. Και μετέπειτα οι Ρωμαίοι γίνονται αλλιώς σκεπτόμενοι και θέλουν να κατακτήσουν όλο τον πλανήτη με τον τρόπο τους. Τι προσδιορίζει, κρατάω διάφορους αστερίσκους, όπως το λένε έτσι, στο ντεσού της υπόθεσης. Στο ντεσού. Ποιο είναι το ντεσού? Δεν το ξέρω. Το ντεσού είναι μια ελληνοποιημένη γαλλική λέξη όπως το κονέ. Δεν τα ξέρω. Ντεσού είναι, ξέρεις, το από κάτω της υπόθεσης, το περιθώριο της υπόθεσης. Λοιπόν, κρατάω διάφορους αστερίσκους εκεί πέρα. Τι προσδιορίζει τον Έλληνα? Τι τον προσδιορίζει? Δηλαδή, ας σου πω, μου λες δεν είμαστε Ρωμιοί, δεν είμαστε, Δεν είπα δεν είμαστε Ρωμιοί. Εγώ δεν είμαι Ρωμιός. Εγώ δεν είμαι Ρωμιός. Πώς το ξέρεις αυτό? Έχει να κάνει με... Δεν θέλω να είμαι Ρωμιός. Έχει να κάνει με τη φυλετική σου καταγωγή. Έχει να κάνει με τη σκέψη σου. Μάλιστα.
Έχει να κάνει με τον τρόπο που σκέπτεσαι. Έλληνας γεννιέσαι δηλαδή ή γίνεσαι? Γίνεσαι. Ωραίος. Ναι. Γίνεσαι. Αν θέλεις φυσικά. Αχα. Αν θες να σκεπτείς, γίνεσαι Έλληνας. Εάν αντιληφθείς την γλώσσα, την κατανοήσεις, γίνεσαι Έλληνας. Γιατί η γλώσσα είναι η Ελλάδα. Ο ελληνικός λόγος είναι η Ελλάδα. Η σκέψη μέσω της γλώσσας παίρνει στροφές στο μυαλό και αν μπορέσεις να κατανοήσεις αυτά που λες. Δονείται όλο το κορμί με μια συγκεκριμένη γλώσσα, όχι μόνο το μυαλό. Αυτό. Ναι. Γίνεσαι λοιπόν. Δεν γεννιέσαι. Οι κάτοικοι της χώρας των Ελλήνων όλοι είναι Έλληνες σήμερα. Σε ρωτώ. Όχι. Βέβαια. Mm-hmm. Και λέω πάλι, από τη στιγμή που έχεις ασπαστεί τον χριστιανισμό, ο οποίος μιλάει με τελείως διαφορετικό τρόπο για όλα, εκτός από ορισμένες έτσι, mm-hmm. Στιγμές του, που τα φέρνει η βόλτα, ας πούμε, μέσα σ' άκρες, ας πούμε, περίπου κοντά στον ελληνισμό, εξ ανάγκης τότε, διότι ναι. Έπρεπε να διαδώσει μέσω της ελληνικής γλώσσας όλα αυτά που διέδωσε ο χριστιανισμός, εκτός από ορισμένα λοιπόν σημεία που συμπίπτουν, όλα τα υπόλοιπα είναι ενάντια. Κάθομαι και σκέφτομαι ότι... Ρωμιοί λοιπόν. Ότι. Και όχι Έλληνες. Έχουμε τα Ευαγγέλια της Καινής Διαθήκης στα ελληνικά. Εξ ανάγκης. Έχουμε έναν Ιουστινιανό, ο οποίος τον 5ο-6ο αιώνα ουσιαστικά μεταφράζει όλο το ρωμαϊκό δίκαιο. Επειδή με συγκινεί πολύ αυτό το οποίο λες, ότι είμαστε η γλώσσα μας, και μάλιστα σε καιρό που έρχονται διάφοροι και σου λένε όχι, είσαι απόγονος του Μιλτιάδη και του Σοκράτους, πώς το λένε, δυσέγγονος. Είσαι αν θες. Ναι, αλλά όχι στο αίμα. Υπάρχουνε. Φαντάρος, έχεις πάει. Στο αίμα. Έχω πάει. Η πολυτυπία, πώς το λένε, των φυσιογνωμιών στην ελληνική κοινωνία δεν σου κάνει εντύπωση? Δεν μπορεί. Μεγάλη. Δηλαδή, στην αρχαία Σπάρτη ή στην αρχαία Αθήνα, πολλοί το μαρτυρούν, υπήρχε μία ομοιοφυσιογνωμία τρόπον την άλλη. Εμείς είμαστε πανσπερμία. Σε πολύ μεγάλο Ακριβώς. βαθμό. Αλλά το γεγονός ότι, για παράδειγμα, ο Ιουστινιανός τότε, το 600 περίπου, παίρνει τους νόμους των Λατίνων και τους κάνει ελληνικούς, και από εκεί και πέρα όλος αυτός ο κόσμος, το ρωμαϊκό, μιλάει ελληνικά, δεν τους κάνει Έλληνες? Δεν μίλαγαν ελληνικά. Ποιοι μίλαγαν ελληνικά? Σλάβοι. Σλάβοι στη Ιουγκοσλάβια. Σλάβοι που ήταν και δίπλα μίλαγαν ελληνικά, όχι. Σήμερα ο κόσμος δεν μιλάει αγγλικά. Με τον ίδιο τρόπο. Ο κόσμος, κοίταξε, ανέκαθεν εξ ανάγκης, ο δυτικός κόσμος μιλάει ελληνικά. Ανέκαθεν. Μέσα στη γλώσσα των Εγγλέζων, η οποία αυτή τη στιγμή είναι η διεθνής γλώσσα και με αυτή συνεννοούνται όλοι οι λαοί μεταξύ τους, υπάρχουν στοιχεία της Ελλάδος πάμπολα. Αν τους αφαιρέσουμε τα ελληνικά στοιχεία που έχουν μέσα στη γλώσσα τους και κατόπιν τα λατινικά, οι Εγγλέζοι θα είναι αυτό το μπαρ. Εξού και μπάρβαρος. Ναι. Λοιπόν, αυτό θα είναι οι Εγγλέζοι, οι Αγγλοσάξονες. Αυτή η επικίνδυνη ράτσα. Πολύ επικίνδυνη λέμε τώρα, Αυτή είναι όλα τα δεινά. Αυτή είναι οι Αμερικάνοι. Λοιπόν, αυτή είναι οι Αυστραλοί. Αυτή είναι οι Νοτιοαφρικάνοι. Να βάλουμε δύο πράγματα. Αυτή είναι στο Χονγκ Κονγκ. Οι ράτσες ορίζονται από το πνεύμα και το λόγο τους. Οι ράτσες. Προσπαθούν να συνθέσουν τη σκέψη σου. Από το αίμα, εξ αρχής. Ναι. Αυτό το πράγμα μέσα στον χρόνο έχει μπερδευτεί. Mm-hmm. Έτσι, υπήρξαν κάποιες προσμίξεις μεταξύ των λαών από τη στιγμή που οι λαοί άρχισαν μέσω του εμπορίου να έρχονται σε μεγάλη επαφή. Mm-hmm. Μπερδευτήκαμε. Και μετά γίναμε κοκτέιλ. Μέσα όμως στο αίμα του κάθε ανθρώπου υπερισχύει το πιο δυνατό χρωμόσωμα. Mm-hmm. Το πιο δυνατό, πώς να το πω, συστατικό του αίματος του. Στη δική μου την περίπτωση έχει υπερισχύσει αυτό. Αγαπημένο κομμάτι που έχεις πει είναι το «Πατρίδα μου». Το πιο αγαπημένο. Είναι το πιο αγαπημένο σπάτημα. Διότι είναι και το πιο σημαντικό. Λοιπόν. Αυτό που λέει το τραγούδι είναι ισχυρότατο και συγκινεί τον κάθε άνθρωπο ο οποίος σκέπτεται περίπου όπως σκέπτομαι και εγώ. Λοιπόν, καθώς θα επιστρέψουμε και αν θέλεις θα ήθελα να συνομιλήσουμε για την ελευθερία του λόγου σήμερα στην πολιτική, στην τέχνη, στην κοινωνία, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, η αστερίσκη που λέγαμε στον Τεσού της υπόθεσης, θέλω να μιλήσουμε για την καταγωγή του ανθρώπου. Το αν πιστεύεις ότι είμαστε γεννήματα, θρέματα είμαστε τούτου εδώ του πλανήτη ή ερχόμαστε από κάπου αλλού. Θεωρητικά επίσης, θα μιλήσουμε. Ξαναλέω, αρκετά. Προσπαθώ. Πρακτικά τώρα είναι δύσκολο να κάνουμε εξορκισμούς και. Όχι, ξόρκια. Αν πεις έτσι ευθέως κάποια πράγματα, θα σε παρεξηγήσουν. Δεν θα το καταλάβουν. Δεν θα το κατανοήσουν. Εμένα θα σε παρεξηγήσουν. Εμένα με ενδιαφέρει να συνθέσω τη σκέψη σου. Λοιπόν, και επίσης
θυμάμαι σε μια παλιά σου συνέντευξη που είχες πίσω σου το πορτρέτο του πατέρα σου, που λες δεν έχει φύγει, είναι εδώ. Από τη μία λοιπόν δεν είσαι χριστιανός, από την άλλη λες ότι ερχόμαστε από κάπου αλλού και από την τρίτη δέχεσαι ότι υπάρχει μια αθανασία ψυχής ή κάτι παρεμφερές. Τι δουλειά έχει αυτό με το χριστιανισμό? Όσο το καταλαβαίνω εγώ. Όχι, μπορεί να μην έχει καμία. Εγώ θέλω να καταλάβω αυτό που έχω απέναντί μου. Νομίζω ότι ξεχωριστά πράγματα είναι. Φίλε και φίλοι, μπορεί να προερχόμαστε και ο χριστιανισμός υπάρχει, δεν συμφωνώ μαζί του, και ο πατέρας, ο άνθρωπός μας που έφυγε, μπορεί να είναι τριγύρω μας. Και θα σε ρωτήσω γιατί ψηφίζεις. Κυρίες και κύριοι, εν το μέσο της νυχτός, Νότης Φακιανάκης. Μείνετε μαζί μας. Δημόσιοι άνθρωποι, μας λέει ο Νότης Φακιανάκης, σε προηγούμενη συνέντευξή του έχουν υποχρέωση να μιλάνε. Είναι δημόσιος άνθρωπος, εδώ και 25 χρόνια, 30 σχεδόν. Λοιπόν, πόσο χρόνο είναι, 53, 54? 53. 53 και κάτι. Λοιπόν, ο παγκάσας αυτός πώς τρέχει. Εδώ, τον έχουμε απέναντί μας. Πώς πάει το στιχάκι, για σένα Νότι άρχοντα όλα μου τα υπάρχοντα? Δεν τα ξέρω αυτά. Δικά σου ότι άρχοντα όλα μου τα υπάρχοντα. Άρχοντα πρώτη φορά σε έχει πει η Πόλη Πανού. Ναι. Στις Νταλίκες. Όχι, στο Ανέτα στην Αχαρνών. Τα είχε ο ίδιος. Τις Νταλίκες και το... Όχι. Άλλος άνθρωπος. Τις Νταλίκες είχε ο Μπαρμπαγιάννης. Και την όμορφη νύχτα. Πρώην αστυνομικός, ο οποίος ήταν ο πρώτος άνθρωπος. Μάλλον ήταν ο άνθρωπος. Στην Αγία Γλυκερία, στο Γάλατσι. Έχω μεγαλώσει δίπλα, γι' αυτό θυμάμαι. Δεν τραγούδησα όμως ποτέ εκεί. Mm-hmm. Άκου τι έγινε. Έρχεται στην ΙΚΟ ο Μπαρμπαγιάννης, ο πρώην αστυνομικός, ο οποίος ήταν με τον μπασίστα μου από την ΙΚΟ του Σάκη, τον πατέρα στη σχολή αστυνομικών. Okay. Και βρεθήκαν πάλι στην ΙΚΟ. Τραγούδαγα εγώ τότε σε ένα κέντρο στο Aquarius, όπου ο ιδιοκτήτης ήταν αυτός που είναι σήμερα μέτρο μαζί μου, ο Γιώργος. Και του λέει ο Τζίμις, ο πατέρας του φίλου μου, εσύ Γιάννη, να πούμε, το παιδί το δικό μας, ας πούμε, κτλ. Είναι καλός τραγουδιστής, άκουσε τον τώρα που θα βγει. Και αν μπορείς εκεί πάνω στα κέντρα που έχεις, ας πούμε, κάνε κάτι. Και με άκουσε. Είχαν κατέβει με τον Νικολόπουλο, με άκουσε τέλος πάντων, του άρεσε τον ανθρώπου. Μου έκανε πρόταση να ανέβω στην Αθήνα. Έρχομαι στην Αθήνα. Κάποια στιγμή πήγα και συναντήθηκα μαζί του στην σχολή Ευελπίδων κοντά εκεί, είχε μια καφετέρια δική του. Και όταν συναντηθήκαμε. Είναι φάση με το σκουλαρίκι. Ναι. Και μου λέει, εντάξει και τα λοιπά, σε άκουσα, μου άρεσες και αυτά, να κανονίσουμε να έρθεις στις πρόβες. Και την ώρα που μου μιλάει, μου λέει, τι φοράς σκουλαρίκι? Του λέω, ναι, χρόνια πολλά, του λέω, από τα 15. Ω, μου λέει, λαϊκός τραγούδης, και αυτά το βγάλεις, δεν γίνεται, του λέω. Μου λέει, του λέω, με συγχωρείς, αλλά δεν γίνεται να το βγάλω. Το φοράω γιατί είναι επιλογή μου, δεν το βγάζω. Μου λέει, δεν γίνεται αυτό το πράγμα, πρέπει να, δεν γίνεται. Αλλά ήταν κάθετος. Δεν έγινε. Και εκεί χάλασε δουλειά. Δεν έγινε. Συμβουλεύεις τους ανθρώπους να είναι απόλυτοι? Όχι, συμβουλεύω τους ανθρώπους να είναι απόλυτοι όταν αυτό που μάλλον όταν αυτό που γνωρίζουν έχουν κατασταλάξει και το πιστεύουν. Mm-hmm. Τότε πρέπει να είσαι απόλυτος. Όταν δηλαδή γνωρίζεις κάτι, σημαίνει ότι το πιστεύεις. Δεν είναι. Αυτό το γνωρίζεις, είσαι σίγουρος πια. Σε ποιο Θεό πιστεύεις τελικά? Όποιος βρεθεί και μου πει σε ποιον Θεό πιστεύει, θα είναι γιαυτίσιμο. Πιστεύει σε κάποιον Θεό? Πιστεύω στην ανώτερη δύναμη, την οποία έχουν ονομάσει οι άνθρωποι στην ελληνική Θεό. Mm-hmm. Έχουν δώσει αυτή την ονομασία. Δεν γνωρίζω όμως, αγνωστικιστής είμαι. Mm-hmm. Δεν μπορώ να πω πιστεύω, γιατί έτσι είναι. Πώς έχεις φτάσει στο επίπεδο ανθρωπάκο του Θεού, που τον έχεις πια μέσα σου, που το λένε, είναι τόσο διαδεδομένο και το λένε, εγώ έχω νιώσει τον Θεό, έχω αντιληφθεί, γνωρίζω, πιστεύω, κάνω, δείχνω και φανατίζονται κιόλας και κάνουν και πολέμους γι' αυτό. Πώς το ξέρεις, ρε Μπαγκάσα? Πώς έφτασες εσύ στο μέγεθος του Θεού και γίνατε, ας πούμε, και έχεις ανακαλύψει τι είναι ο Θεός? Στα παιδιά σου τι λες? Για όλα αυτά. Άμα έρθει. Αυτά που λέμε. Ο Απόλλωνας, η Αφροδίτη σου που είναι. Αυτά που λέμε. Ό,τι λέμε, αυτά λέω και στα παιδιά μου. Αυτό δεν είναι τώρα για να μας πάρει τηλεόραση. Mm-hmm. Αυτό είναι. Και άμα σου πούνε, μπαμπά, από πού προέρχεται ο άνθρωπος, τι θα τους απαντήσεις? Την γνώση μου, τις θεωρίες μου. Που είναι ποιο, ότι δεν είμαστε από εδώ? Ναι. Από πού είμαστε? Κοίταξε.
Είπα προηγουμένως ότι άμα τα πεις έτσι κάθετα στους ανθρώπους, θα σε παρεξηγήσουν. Άρα πρέπει να το πας λαού-λαού. Τόσα πράγματα ακούει ο κόσμος. Δεν πειράζει. Ας μην τα ακούει από το δικό μου το στόμα. Okay. Από το δικό μου το στόμα, ας ακούσει αυτά που εγώ νομίζω ότι πρέπει να υποθούν με έναν τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε να μην έχουν να λένε άλλα αντάλλων. Okay. Να λένε αυτά που είπα και εγώ. Να επαναλάβουν δηλαδή τα δικά μου. Γιατί αν αρχίσω και μιλάω κάθετα, κάποια στιγμή θα γίνει παρεξηγήσιμο και άλλα είπα, άλλα εννοούσα, άλλα κατάλαβαν, άλλα υπόθηκαν μετά. Όπως συνήθως συμβαίνει. Δεν είναι πάρα πολύ εγωιστικό να πιστεύουμε, γιατί έτσι κάνουμε, πιστεύουμε. Είμαστε τόσο πια σίγουροι για όλα που λέμε πιστεύω αυτό, πιστεύω εκείνο, πιστεύω, σε όλα πιστεύουμε. Πιστεύουμε λοιπόν οι άνθρωποι ότι είμαστε οι μοναδικοί που υπάρχουμε σε όλο αυτό το σύμπλεγμα, το οποίο αν κάτσει ένας άνθρωπος, ο οποίος δεν είναι καθυστερημένος, δεν είναι βλάκας δηλαδή, και αντιληφθεί το μέγεθος που υπάρχει τριγύρω του, ο γνωστικός θα πάει στο Μακρομιχελάκιο. Είναι πολύ δύσκολο να καταλάβεις το μέγεθος. Είναι δυνατόν να είμαστε μόνοι? Και είναι δυνατόν κάποια στιγμή η ανθρωπότητα από εκεί που ήταν στην λίθινη εποχή, για παράδειγμα, και είχε φτιάξει ένα τσεκούρι, ας πούμε, με μία πέτρα και ένα κομμάτι ξύλο και το έδεσε με κάτι σχήνα εκεί πέρα. Από εκεί δηλαδή φτάσαμε να κάνουμε τον Παρθενώνα? Γίνεται έτσι? Όχι. Ποιος τον έκανε τον Παρθενώνα? Η γνώση. Πώς ήρθε η γνώση? Απότομα? Αυτό όχι. Η γνώση ήρθε από αλλού. Μας την έφεραν τη γνώση, μας την έδωσαν τη γνώση. Δανεική είναι η γνώση μας. Ποιος είναι ο μεντορά σου, ποιος είναι ο δάσκαλός σου? Η ζωή. Mm-hmm. Η γλώσσα μου. Υπάρχει η γλώσσα μου είναι ο μεντορά. Υπάρχει κάποιος πνευματικός άνθρωπος τον οποίο σέβεσαι, τιμάς και παραδέχεσαι? Αρκετοί άνθρωποι. Mm. Αρκετοί. Ένας εξ αυτών, για παράδειγμα, έτσι θα το φέρω τώρα, τον έχω ακούσει. Αυτό που έχω εισπράξει, γιατί μπορεί να με έχει ξεγελάσει. Mm. Δεν ξέρω, έτσι. Είναι ο Χρήστος ο Γιαννάρας. Παράδειγμα φέρνω, έναν άνθρωπο. Ο οποίος όμως είναι βαθύτατα χριστιανός. Το ότι δεν είσαι χριστιανός δεν σημαίνει ότι είσαι αντιχριστιανός. Όχι. Καταμαρτυρώ αυτά που έχουν συμβεί. Για μένα ο χριστιανισμός έχει κάνει κακό στην πατρίδα μου. Ναι. Και το λέω έτσι ακριβώς όπως έχει συμβεί για εμένα. Και έχω και πολλούς τρόπους να το αιτιολογήσω. Δεν το πετάω έτσι. Ναι. Από την άλλη όμως, εάν. Το έχω πει από τότε που πρωτοεμφανίστηκα. Εάν το να είσαι να νιώθεις χριστιανός, ό,τι και αν αυτό πρεσβεύει τέλος πάντων. Αν δεν πρεσβεύει φυσικά το κακό του διπλανού σου, του πλησίον σου. Αν αγάπα τον πλησίον σου, το πιστεύεις, είμαι μαζί σου. Αν το να είσαι χριστιανός λοιπόν σε κάνει καλύτερο άνθρωπο, μαζί σου είμαι. Όλες οι φυλές είναι ίσες. Όλες οι φυλές αν είναι ίσες. Είναι η επόμενη ερώτησή μου σε αυτό το οποίο έχει να κάνει με την καταγωγή του ανθρώπου. Διότι μου λες ότι άλλοι είμαστε από εδώ, άλλοι δεν είμαστε από εδώ. Και επειδή παίζει αυτές τις μέρες και πολύ αυτό το αντιρατσιστικό νομοσχέδιο και υπάρχει πάντοτε, εντάξει, είναι πρώτο έγκλημα. Θέμα πια στην επικαιρότητα. Το θέμα που λέγεται Χρυσή Αυγή, εθνοφιλετισμός, εθνικισμός, το ένα το άλλο. Για να μπούμε λίγο στα πιο βαθιά, θέλω να ξεκινήσω από εκεί. Όλες οι φυλές είναι ίσες σε αυτόν τον κόσμο. Ίσες ως προς τι? Ίσες ως προς την αξία τους. Ίσες ως προς τη σημαντικότητά τους. Σαφέστατα. Okay. Θα πρέπει να το αποδεικνύουν όμως. Mm-hmm. Το να είμαστε ίσοι, το να θέλουμε να είμαστε ίσοι, είναι το πρέπον. Okay. Κάνουμε προσπάθειες λοιπόν για να είμαστε ίσοι. Mm-hmm. Εσύ είσαι πάρα πολύ έξυπνος. Εγώ είμαι πολύ λιγότερο από εσένα. Εσύ λοιπόν βιώνεις κάποια πράγματα. Φτάνεις, έχεις κάποια αποτελέσματα. Φτάνεις στους στόχους σου. Άρα δημιουργείς. Εγώ δεν το κάνω. Για τους χίλιους δυο λόγους. Γιατί δεν μπορώ ενδεχομένως. Είμαστε ίσοι. Θα πρέπει έτσι, να έχουμε τις ίδιες απολαβές. Άρα οι φυλές δεν είναι ίσες. Ίσες είναι. Θα μπορούσαν να είναι. Αποδείξεως. Του εναντίου, αλλά μάλλον έχει αποδειχθεί, μου λες το όχι. Ελευθερία λόγου υπάρχει σήμερα? Όχι βέβαια. Mm-hmm. Παραποίηση υπάρχει μεγάλη. Και εκμετάλλευση, δηλαδή με καλείς, παράδειγμα τώρα, στα μέσα ας πούμε, με καλείς έρχομαι και αντί ως οικοδεσπότης να με φιλοξενήσεις, εσύ προσπαθείς εξυπνακίστικα να με παρουσιάσεις κάπως για να φανείς πιο αυτό, πιο πάνω. Γιατί όλα αυτά τα παραδείγματα μεταξύ μας. Πού το έχεις δει αυτό, ποιος σου το έχει κάνει? Πολλές φορές αντιμετωπίζουν ανθρώπους όπως δεν τους πρέπει. Mm-hmm. Και εσύ ακόμα το έχεις κάνει. Με ποιον? Με εκπροσώπους της Χρυσής Αυγής. Mm-hmm. Και δεν βλέπω το λόγο. Εσύ δεν έχεις καμία ανάγκη να το κάνεις αυτό. Mm-hmm. Αναφέρεσαι, εγώ μια φορά έχω κάνει εκπομπή με εκπρόσωπο της Χρυσής Αυγής, με τον πρόεδρο, την πρώτη, όλεθρος εκπομπή, τηλεοπτικά. Πολλά πράγματα πήγανε στραβά. Γιατί? Διότι ξεκινήσαμε στραβά. Βάζεις τον άνθρωπο τα
παλιά εξώφυλλα του περιοδικού Χρυσή Αυγή. Και τότε ακόμα η γραμμή του κόμματος είναι τα αρνούμαστε όλα. Τώρα άλλαξε, διότι ο παπάς γύρισε και είπε ότι παιδιά, όχι, εμείς τα κάναμε αυτά. Ήμασταν ναζιστές στα νιάτα μας. Τότε ακόμα το αρνείτο. Έχει παραδεχτεί κάτι τέτοιο. Ο παπάς πλέον. Ναι. Ο Χρήστος ο παπάς. Ναι. Ότι ήταν ναζιστές. Στο κοινοβούλιο. Προχτές, την προηγούμενη εβδομάδα, την προηγούμενη Πέμπτη, κάτι τέτοιο. Το είπε και το εννοούσε ή το είπε ηρωνικά. Όχι, το είπε και το εννοούσε. Ήταν πραγματικά ναζιστές οι άνθρωποι. Το είπε ότι στα νιάτα μας ήμασταν ναζιστές. Δηλαδή, ναι. Τι υποστήριζαν, τι είναι ο ναζισμός. Δεν ξέρω, σε ρωτώ. Τι υποστηρίζει, αυτούς που σκότωναν τους συμπατριώτες σου, ναι. Αυτούς που δημιούργησαν τον πρώτο και τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Τι είναι ο ναζισμός. Ήταν ένα κείμενο το οποίο λέει ότι ο Φίρερ. Σκοτώθηκε τέλος πάντων, αλλά εμείς θα είμαστε πάντοτε πιστοί. Ο Φίρερ έφτιαξε το κράτος του Ισραήλ. Στη μνήμη. Οι πράξεις του Φίρερ έφτιαξαν το κράτος του Ισραήλ του 1948. Ναι, σε μένα το λες. Απλά σου λέω ότι. Μα πώς εκείνη η εκπομπή πήγε στραβά, διότι περίμενα ότι στο τρίπτυχο αίμα, τιμή, Χρυσή Αυγή, κάπου θα υπάρχει και η τιμή. Τα παντελόνια που λες κι εσύ. Και θα μου έλεγε, ναι, ρε παιδί μου, πριν από 20-25 χρόνια ήμασταν νεοναζί. Τώρα δεν είμαστε. Αν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία. Δεν υπάρχουν. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Εάν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία ότι εσύ στο παρελθόν ήσουν κάτι και το έχεις δείξει, το έχεις δηλώσει τέλος πάντων, και μετά για μεγάλο διάστημα το αρνείσαι και κάποια στιγμή ξαναβγαίνεις και το παραδέχεσαι, ντροπή. Μου θυμίζει, θα στενοχωρήσω πολλούς που θα το πω τώρα, έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν και στον χώρο του τραγουδιού, μοναδικός τραγουδιστής. Εδώ, ναι, ναι, ναι. Αλλά απεδείχθη ότι σαν άνθρωπος δεν ήταν το ίδιο με αυτό. Που κι αυτό, τέλος πάντων, αλλιώς ήταν στην αρχή, αλλιώς μετατράπη. Που σημαίνει ότι το έφτιαξε, το ποστάρισε, το έστησε. Ο Στέλιος ο Κατατζίδης είχε μία διαμάχη με τον Χρήστο τον Νικολόπουλο και για χρόνια υποστήριζε μία θέση. Ισχύει. Και κατόπιν, αφού βγήκανε και σε εισαγωγικά τώρα. Πώς να το πω, διαπόμπευσαν ο ένας τον άλλον. Δικαστήρια, μέσα, κάμερες αυτά, φωνάζανε, λέγανε, δείχνανε κτλ. Κάποια στιγμή βγήκε και παραδέχθηκε ότι είναι πράγματα, τραγούδια αυτά δεν ήταν δικά μου, ήταν του Χρήστου. Αδελφάκι μου, κατέρευσε όλο αυτό το πράγμα. Άρα το ίδιο μου λες ότι κάνουν και τώρα κι αυτοί. Σου λέω πως το εκλαμβάνω εγώ, πως το βλέπω εγώ και επειδή έχουμε αυτή τη στιγμή τη δυνατότητα και την ατμόσφαιρα ανάμεσά μας. Να τα λέμε τα πράγματα στα ίσια, μου λες. Μόνο έτσι ξέρω. Δεν έχεις σταθεί εντάξει απέναντι σε κάποιους, πώς το λένε, της Χρυσής Αυγής. Και σου λέω, το πράγμα στράβωσε, διότι ενώ έπρεπε να ξεκινήσει η συνέντευξη, να του πω αυτό και αυτό και αυτό. Να τα δημοσιεύματα, να τα εξώφυλλα, να οι φωτογραφίες. Πώς το λέγε στο Σάντα Τσικίτα, πάρε και για το Τεντζερικό, πάρε και για το Πετσετικό και το ένα το άλλο. Να τα συζητήσουμε αυτά και να πάμε παρακάτω. Δεν πήγαμε ποτέ παρακάτω. Διότι μετά άρχισε να μου λέει, ξέρω εγώ, για τον Αλαφούζο, για το Σκάι, για το ένα, για το άλλο, για το τρίτο. Την άκρη μου λέγανε και από το ακουστικό από πάνω. Μπερδεμένο το πράγμα. Ναι. Όμως από την άλλη, οι δημοσιογράφοι και εσύ συνεχίζετε και βάλετε κατά τη Χρυσή Αυγή με συνέπεια την εξή. Αποπροσανατολίζετε τον κόσμο. Του ψήφισε. Δεν έχω ψηφίσει ποτέ, Κωνσταντίνε. Δεν έχει πάει να ψηφίσει. Πού να πάω, να κατέβω στι κάλπε. Δεν είναι μια υποχρέωση πολιτική. Υποχρέωση. Δηλαδή, εγώ είμαι κακός τραγουδιστής. Okay. Και σκατόμουρος. Εσύ έρχεσαι να με δεις, επειδή είμαι τραγουδιστής. Όχι, επειδή θέλω τη φίλη σου. Όχι, θα πάω. Ακριβώς, θα πάω στους άλλους. Δεν υπάρχουν οι άλλοι. Πες ότι είναι ένα μαγαζί, ένα κέντρο διασκέδασης. Και εμφανίζομαι μόνον εγώ. Ναι. Αυτοκράτορ να πούμε. Δηλαδή, σας έχω κλείσει όλους, ο καλύτερος σας. Θα πάρω μια κιθάρα και θα παίξω σπίτι μου. Α, μπράβο. Θα φωνάξω και πέντε βιβλιαράκια, θα βάλουμε και ένα κρασί, θα κάνουμε κατάσταση. Αυτό. Μόνος μου παίζω. Μόνος μου. Αν το πολιτικό όμως... κόμμα. Πολιτικό κόμμα. Ξέρεις τι, δεν τους δίνεις όμως έτσι τη δυνατότητα να κάνουν παιχνίδι μόνοι τους. Όχι βέβαια. Διότι, να σου πω κάτι, εσύ παίζεις μόνος σου, αλλά εσύ είσαι ένας άνθρωπος που του έχει πάει καλά. Εντάξει, πώς το... του έχει πάει καλά, τυχαία. Από την αξία σου. Σου έχει πάει καλά. Από... Και από τόλων από... του πράγματος. Από την τύχη σου, από τη μοίρα σου, αν πιστεύεις εγώ αυτό το πράγμα. Μπράβο. Εγώ αρνήθηκα. Από την ευφυΐα σου, εγώ από τα πράγματα. Κότσια σου, από ό,τι θέλεις. Αλλά ξέρεις τι, το πακέτο αυτό, και το ξέρεις πολύ καλά, δεν το έχουν όλοι οι άνθρωποι. Συνεπώς, αυτό είναι εσύ, όλοι οι άνθρωποι με όλη σου την επιτυχία, ουσιαστικά εξαγοράζεις τη δυνατότητά σου όχι, να κάνεις έκανα... αυτό που έλεγε η Αρβανιτάκη, μένω εκτός. Εγώ, Κωνσταντίνε, αυτό το κάνω από τότε που γεννήθηκα. Και δεν το κάνω όταν έγινα τραγουδιστής και δεν το κάνω όταν έγινα διάσημος τάχα μου τραγουδιστής. Το κάνω από τότε που ξεκίνησα και να τραγουδάω και να εμφανίζομαι δημόσια. Αυτή ήταν η στάση ζωής μου. Δεν ψήφιζα ούτε τότε και το έλεγα. Το 90 κάτι έκανα μια εκπομπή με τον Νίκο Χατζηνικολάου στο Μέγκα τότε
Και κάποια στιγμή ήταν και προεκλογική περίοδο στο περίπου, ας πούμε, και μου λέει: Να σου πω τώρα, δεν το λέμε όλα. Αλλά τι ψηφίζεις? Δεν ψηφίζω. Τι μου λέει, δεν ψηφίζεις? Λέω: Δεν ψηφίζω. Δεν ασκώ το δικαίωμά μου. Mm-hmm. Το δικαίωμά μου. Το δικαίωμά μου. Από τη μία, δεν θα λοιπόν μου το επιβάλλεις εσύ το δικαίωμά μου. Δεν είναι δικαίωμά μου. Δεν πιστεύεις ότι τα δικαιώματα τα οποία δεν τα περιβάλλουμε με τιμή, δεν τα εφαρμόζουμε? Το εφαρμόζω το δικαίωμά μου. Το χάνουμε. Όχι, εγώ εφαρμόζω το δικαίωμά μου να ψηφίζω αυτούς οι οποίοι είναι κατάλληλοι. Τους ακατάλληλους δεν τους ψηφίζω, δεν συμμετέχω στο παιχνίδι τους. Οπότε μέχρι τώρα δεν έχεις βρει κανένα κατάλληλο? Όχι, βέβαια. Υπήρξε? Εσύ θα μου πεις. Όχι, πες μου εσύ. Πού είσαι και πιο με στα πράγματα, ας πούμε. Γιατί είσαι και άνθρωπος μορφωμένος, γραμματιζούμενος. Εγώ είμαι ένα παιδί του δημοτικού. Έκτη δημοτικού ναι, τελείωσα και πήγα στο γυμνάσιο. Με μια ευχέρεια γλώσσα τρομερή. Τρομερή ευχέρεια γλώσσα. Εσύ έχεις πει ότι θα μπορούσες να είσαι και νομικός και έχεις διαβάσει τη ζωή σου. Οπότε δεν το δέχομαι ότι εγώ έχω καλύτερο κριτήριο από εσένα. Έχεις περισσότερες γνώσεις. Είναι πιο μορφωμένος ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πάει στο πανεπιστήμιο από έναν άνθρωπο. Εγώ βάζω πιο πάνω το να πηγαίνεις και να συμμετέχεις ακόμα και σε ένα σύστημα το οποίο έχει πάρα πολλά τροτά. Όχι. Παρά να μένεις απ' έξω. Όχι, δεν μένω απ' έξω. Μέσα είμαι. Δεν με βλέπεις ότι είμαι μέσα. Τώρα εδώ τι κάνω? Τυχαία ήρθα. Mm-hmm. Πολιτική δεν είναι αυτό, πολιτική στάση δεν είναι? Φαντάζεσαι. Επηρεάζω 2,5 ανθρώπους. Ναι. Φαντάζεσαι. Επηρεάζω 2,5 ανθρώπους. Ναι, αυτό κάνω. Αυτό κάνω. Εκεί το πάω. Ενάντια σε αυτό το σύστημα της πλάκας, το οποίο έχει καταστρέψει την πατρίδα μου, εγώ εναντίον, μόνιμα αντιεξουσιαστής, όχι όμως στα λόγια. Έχω την δυνατότητα να μπω μέσα σε αυτό το σύστημα. Το συχαίνομαι, γιατί είναι σύχαμα. Είναι σύχαμα αυτό το σύστημα που έχει καταστρέψει την πατρίδα μας. Είναι σύχαμα. Εμετικό. Είπε σήμερα ο Παναγιώταρος ότι σε Αυστραλιανό κανάλι ότι οι Έλληνες αντί να αυτοκτονούν θα έπρεπε να δολοφονούν τραπεζίτες. Και εσύ κάπου έχεις πει θα χαστούκιζα πολλούς πολιτικούς. Εγώ είπα ότι θα χαστούκιζα. Ναι, το έχω. Θα χαστούκιζα πολλούς πολιτικούς. Θα τους χαστούκιζα γιατί? Τηλεοπτική συνέντευξη. Α, θα τους χαστούκιζα. Το okay, κάνω. Ναι. Τους χαστούκιζω. Τι θα τους χαστούκιζα? Θα τους χαστούκιζα. Τους χαστούκιζω, όχι θα τους χαστούκιζα. Okay. Τους χαστούκιζω, αφού τους λέω πρόσκυλα. Βία, με τη βία πώς πας? Εννοώ με την έννοια της βίας. Το να χτυπήσω άνθρωπο δηλαδή. Το έχεις κάνει ποτέ? Έχεις πιάσει στα χέρια? Ναι, έχω πιάσει στα χέρια. Ναι. Πιο μετά στην πιο όρημη ζωή σου? Όχι. Όχι. Δεν χρειάστηκε. Αχα. Ευτυχώς, δεν χρειάστηκε. Τσαμπουκαλεύεσαι γενικά. Είμαι άνθρωπος νευρικός και αυθόρμητος και πώς να το πω, ξύθυμος. Αχα. Που όμως τα έφερε το πράγμα έτσι να σκέπτομαι με τέτοιο τρόπο, ώστε τις καταστάσεις να τις φέρνω βόλτα χωρίς να χρειαστεί να σου σκάσω μία στο κεφάλι και να σε αφήσω στον τόπο. Όπλο έχει. Σου λέω ότι θα σου σκάσω μία στο κεφάλι και σε βλέπω στα μάτια και σου λέω, εάν συνεχίσεις, σε προειδοποιώ. Αν συνεχίσεις, θα σου σκάσω μία στο κεφάλι και θα σε αφήσω στον τόπο. Το κατανοείς? Οπότε, και το κατανοείς. Ευτυχώς για σένα και για αυτούς που έχεις απέναντι, συνήθως το κατανοούν και παραμένουν. Μα δεν στο λέω γιατί θέλω να σε πειράξω. Έρχεσαι και με πειράζεις και σε προειδοποιώ. Μην με πειράζεις. Γιατί θα σε πειράξω έτσι ακριβώς όπως σου λέω. Κάντε επανάσταση, λες. Ναι. Στους... Σηκώστε το ανάστημά σας, με λίγα λόγια. Πρόβατα, ξυπνάτε. Ναι. Λοιπόν, η σειρά μας έφτασε, δεν έρχεται. Το λες και στα τραγούδια σου. Και η πλάκα είναι ότι όντως έχεις πει σε συνέντευξη στο ΚΑΠΣΙ πριν από και εγώ δεν ξέρω πόσα χρόνια, που λες ότι θα μας κάνουν Γερμανούς. Ναι. Λοιπόν, αυτό κάνουμε. Το ξυπνάτε. Ναι. Αυτό το επανάσταση. Και επιμένω ότι από την αρχή... Επανάσταση πνευματική εννοώ, έτσι. Από την αρχή, μπράβο, από την αρχή της συζήτησης προσπαθώ να συνθέσω τα πράγματα... Μη σε ξεγελάει τα πράγματα, η παραλλαγή. Τα οποία είσαι επιστρατευμένος σήμερα. Σε όχι επιστρατευμένος, είμαι μάχημος. Εντάξει, για πλάκα το. Δεν έχει επιστρατεύσει κανένας, μάχημος. Καλά, εσένα δεν σε επιστρατεύει κιόλας. Δεν θέλω. Θα μπορούσανε και στο στρατό που πήγα για παράδειγμα. Ναι. Μπαίνεις μέσα, ας πούμε, στο στρατό. Εκείνη τη στιγμή που ξεκινάς να είσαι στρατιώτης, μπαίνεις μέσα και η πρώτη σε επαφή με το κόλπο όλο είναι η τρέλα, η παράνοια. Και σου λέει άλλος, πήδα ρε! Και αφού έχεις πηδήξει, να πούμε, και σε έχεις αλτάρι και δεν ξέρεις τι σου γίνεται, ας πούμε, και βλαστημάς την ώρα και τη στιγμή που γεννήθηκες και τη μάνα σου και το γάλα που ήπιες, μετά από 3 μήνες, 2 μήνες, κάνεις τα ίδια στους νέους. Σ' άρεσε ο στρατός. Τόσο κοπρόσχυλο είναι ο άνθρωπος. Σ' άρεσε ο στρατός. Τι να μ' αρέσει ο στρατός, να μ' αρέσει ο πόλεμος? Κάτσε ρε εσύ. Ο πόλεμος να μ' αρέσει. Αυτό είναι ο στρατός. Αυτή τη στιγμή έχεις ανθρώπους οι οποίοι βγαίνουν στην πολιτική σκηνή, τους οποίους μου λες δεν τους ψήφισα, αλλά αν σε ακούσει πολλοί κόσμος,
Μπορεί να πάει το χεράκι του και να του ψηφίσει. Ποιους? Φερρυπίν, Χρυσή Αυγή. Πόσους λοιπόν βγαίνει αυτό το αποτέλεσμα? Μου βγαίνει διότι... ξέρεις ότι είσαι... Πώς? Λοιπόν, έχει τι να κάνει δηλαδή. Αφού προηγουμένως μου είπες ότι αυτοί ήταν αλλιώς και τώρα εμφανίζονται διαφορετικά και παραδέχονται ότι ήταν αλλιώς. Ένας άνθρωπος δεν είναι μόνο η εικόνα τα τελευταία 20-25 λεπτά, μία η ώρα το βράδυ, Τετάρτη προς Πέμπτη. Δεν υπάρχει τίποτα που να έχω πει διαφορετικό πριν από 4 χρόνια, 12, 15. Γνωρίζω πάρα πολύ καλά πώς δημιουργούνται οι παρεξηγήσεις για το τι ένας άνθρωπος πρεσβεύει, τι πιστεύει, τι προτείνει. Αυτό. Λοιπόν. Η εικονική πραγματικότητα μας έχει δημιουργήσει το πρόβλημα. Λοιπόν. Αλλά πρέπει να σου πω ότι κατά πρώτον, όταν είπα ότι θα έχω Νότι, έγινε πανικός. Είσαι ο μόνος άνθρωπος για τον οποίο έχουν κατέβει άνθρωποι. Αρέσω από τα 50 και πάνω, αρέσω πολύ, φίλε. Δηλαδή. Όλα τα πιτσιρίκια τα έχω πιάσει. Λοιπόν, 50-55. Είσαι ο μόνος άνθρωπος για τον οποίο κατεβαίνουν από τα πάνω γραφεία στο μακιγιάζ για να σε δούνε. Λοιπόν. Ως αξιοθέατο. Ως πες το ότι θέλεις, ως αγαπημένο. Είπα pop. Λαϊκό. Pop, popular, λαϊκό. Είσαι το νέο λαϊκό, τώρα θες, δεν θες, θέλω, δεν θέλω, θέλουνε, δεν θέλουνε. Δεν θέλουνε. Κάποιοι. Αλλά άλλοι κόβουν φλέβα. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση όμως, λοιπόν, είσαι εδώ και αυτό το οποίο μου είπαν ορισμένοι πριν τη συνέντευξη είναι ρε φίλε το Χρυσαυγίτη, θα έχεις. Κι άλλο Χρυσαυγίτη. Τόσο μαλάκες είναι. Δεν ξέρω πόσο. Η ώρα είναι κατάλληλη για να πω τη λέξη μαλάκας. Μαλάκι είναι σε εγκεφάλου. Κάθε ώρα είναι κατάλληλη για να πω τη λέξη μαλάκας, υποθέτω. Γιατί δεν το λες? Δεν είναι κακή λέξη. Είναι η μαλάκινσης. Mm-hmm. Είναι ασθένεια. Ναι. Όπως επίσης και το γαμίσι που λένε. Ναι. Εκ του γάμου βγαίνει. Λες, έγιναν δύο γάμοι. Βέβαια. Και το άλλο, η άλλη λέξη, ας πούμε, που την... Είναι παρεξηγήσιμη. Κατάλαβες, υποκρισία. Βιβλίο, η φίλη μου η Έσλιν, η οποία είναι ένα κορίτσι που γράφει τρομερά μικρά διηγήματα. Και το οποίο της λέω, βγάλει το γάμο. Και όντως έτσι το βγάλε, διότι το βιβλίο ήταν μέσα γεμάτο γάμους, αυτό το ένα, και τα ίσια, τα οποία. Ναι. Λες εσύ μετά. Αλλά ξαναπάμε εκεί πέρα. Η διακοπή. Να σου κάνω τη διακοπή. Όσες θες. 1999, mm-hmm. φίλος μου πολιτικός, μου λέει, ετοιμάζεται η αποκαθήλωσή σου. Στο παιδάκι που ήρθε από το νησί, το οποίο τραγουδάει, ναι. αρέσει στον κόσμο, αλλά δεν είναι και μαλάκας. Αυτό το τύπο, ας πούμε, που δεν είναι μαλάκας, mm-hmm. που αρχίζει και μιλάει, και τι λέει. Λέει ανοησίες. Ανοησίες λέει. Αυτά που λέμε μέχρι τώρα είναι ανοησίες. Mm-hmm. Με έχεις καλέσει γιατί είμαι ανόητος. Όχι. Γιατί κάτι λέω και κάποιους ανθρώπους εκπροσωπούν, αντιπροσωπεύουν αυτά που λέω. Την κοινωνία, τους συνανθρώπους μας. Δεν λέω μαλακίες. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν, μάλλον για αυτά τα κοπρόσκυλα ήταν επικίνδυνος. Και ξεκίνησαν την αποκαθήλωσή του. Ανοίγουν δηλαδή τραπεζικούς λογαριασμούς. Επιθετικά. Είχαν βάλει και στο στόχαστρο πολλά μου, εν σχέση με την εφορία. Αυτό σου λέω τώρα. Όπου σε καταδικάζουν. Οπότε θεωρείς ότι αυτό το πράγμα ήταν στοχευμένο. Μου το είπε. Ετοιμάζουν την αποκαθήλωσή σου. Προδιαγεγραμμένο, προγραμματισμένο, πρόσχετη κάνεις, πρόσχετη λες. Ναι. Γιατί ετοιμάζουν την αποκαθήλωσή σου. Μάλιστα. Και το προσπάθησαν για χρόνια. Δεν τους βγήκε. Πριν κάνουμε το δεν τους βγαίνουν, είμαι δίσπεπτος εγώ. Πριν κάνουμε το δεύτερο διαφημιστικό και αφού τα πράγματα αρχίζουμε σιγά σιγά και τα, για μένα τουλάχιστον, τα βάζουμε σε μια τάξη και γι' αυτό έτσι... Δεν υπήρχε ποτέ αταξία στη δική μου την περίπτωση. Εντάξει ήταν όλα. Προκύπτει τώρα. Συνεπώς, αντιλαμβάνεσαι ότι πολλοί άνθρωποι σε έχουν κατατάξει σε κάτι το οποίο δεν κακό είσαι. Του κεφαλιού τους. Κακό του κεφαλιού τους. Το να είναι τόσο γρήγοροι mm-hmm. είναι που μας έφερε εδώ. Γρήγορα πίστεψαν το ψεύτη και είναι πάρα πολύ δύσπιστοι ως προς το να πιστέψουν αυτό που τους λέει αλήθεια. Γιατί η αλήθεια ναι. δεν είναι εύπεπτη. Η αλήθεια είναι σκληρή. Η αλήθεια είναι το δύσκολο. Δηλαδή, η αρετή mm-hmm. και το άλλο που έκανε. Δεν τα είχε ο Ηρακλής στους μύθους τότε. Ναι, 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 ο δρόμος αρετής και της κακίας. Τι ακολουθείς. Και ένα νέο στιχουργό, τον Ευθυμιάδη, που λέει: Γιατί αλήθεια βαθιά στα στήθια υπήρχε πάντοτε για να εξαγνιστώ. Όποιος σου λέει χωρίς να κλαίει και τα σχετικά. Ωραίος. Τον εύκολο ακολούθησαν όλοι. Ο δύσκολος είναι της αρετής. Η αρετή όμως έχει αλήθεια. Αντιλαμβάνεσαι. Πριν πάμε σε διαφημίσεις, λοιπόν, ότι επειδή είσαι το ίνδαλμα για πολλούς ή ο πολύ αγαπημένος άνθρωπος. Άσε τα είδωλα, τα ίνδαλματα, τα τότεμ και τα ταμπού. Έτσι. Ο πολύ αγαπημένος άνθρωπος που όταν κάποιον αγαπάς, τι έχεις την τάση να κάνεις, να παίρνεις το παράδειγμα του. Έτσι. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που μπορεί να παρεξηγήσουν το παράδειγμά σου και να καταλήξουν να κάνουν εμπνεόμενοι από λόγια σου πράγματα τα οποία εσύ δεν θα ήθελες. Γιατί να το κάνουν αυτό, αν κατανοήσουν αυτά που λέω. Γιατί μπορεί να μην τα κατανοούν.
Έχεις εσύ ευθύνη απέναντι σε αυτό? Βεβαίως και έχω ευθύνη. Και γι' αυτό προσπαθώ να επεξηγώ αυτά που λέω, τα οποία θεωρώ ότι είναι αυτονόητα, ότι το αντιλαμβάνεται ο άλλος. Και εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα που δημιούργησαν τα μέσα μαζικού επηρεασμού και εξευτελισμού. Θέλω να μου πεις πώς πιστεύεις ότι λειτουργούν αυτά τα μέσα, αν έχεις την καλοσύνη, μόλις επιστρέψουμε από ένα διαλυματάκι το σοδά. Φίλες, φίλοι, μείνετε μαζί μας παρακαλώ πολύ, σε λίγα δευτερόλεπτα. Διανύουμε, λέει, τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο, ένα το κρατούμενο και επιμένει σε αυτό. Και επίσης. Μ' άρεσε πάρα... να τα αμφισβητήσει. Μ' άρεσε πολύ μια ατάκα σου. Δεν κάνω, λέει, τον Σάκη. Κάνω τον Νότι. Τι κάνει ο Σάκης, δηλαδή? Αυτά που κάνει, δηλαδή, φαίνονται. Αχα. Άλλα κάνω εγώ. Μου είπες προηγουμένως ποιο είναι το αγαπημένο τραγούδι. Το Πατρίδα μου. Ίδια από είναι... όλα τα τραγούδια, ο Αετός. Τα μακαρόνια και τα αυτά είναι το ίδιο με το Πατρίδα μου. Θέλω να σε ξαναδώ. Πάρτα, Σώμα μου, Νταβατζής, Παπαρούνα, Γύφτης Αμέρα. Ξυπνάτε, ρε. Αυτό του. Πώς το λένε το. Τροπή σε όλους μας. Η μπαλάντα του Κυρμέντιου, την οποία. Μέχρι και Σαββόπουλο έχει τραγουδήσει. Και μάλιστα θυμάμαι ότι. Ό,τι έχω αγαπήσει έχω τραγουδήσει. Ναι. Μόνο αυτά τραγούδα. Από όλα αυτά το Πατρίδα μου. Λοιπόν, μέσα μαζικής ενημέρωσης. Σχέσεις σου με αυτά. Πώς δεν είναι ενημέρωσης. Δεν είναι ενημέρωσης. Είναι παραπληροφόρηση στις περισσότερες φορές και μαζικού επηρεασμού και εξευτελισμού. Τι θα έπρεπε πολλές να κάνουμε. Πρόταση θέλω. Διαπαιδαγώγηση. Ο διδάσκαλος του σήμερα, εδώ και αρκετά χρόνια, είναι αυτό το ισχυρότατο μέσον. Που αντί να διαπαιδαγωγήσει τις κοινωνίες, δηλαδή αντί ο άνθρωπος που είναι μέσα σε αυτό το κόλπο να αισθανθεί ως διδάσκαλος και να μεταλαμβαδεύσει την γνώση του στους άλλους, που είναι και πολύ εύκολο, πολύ γρήγορο, πολύ δυνατό το μέσο και μπορεί να το κάνει άμεσα, έχει γίνει εκμαυλιστής. Συνεπώς, τι περιμένεις, δηλαδή, τι θα θέλεις να δεις στα μέσα μαζικής ενημέρωσης? Πρώτα απ' όλα να μην έχετε κολεγίες με την πρώτη εξουσία. Okay. Την υποτιθέμενη πια πρώτη εξουσία, γιατί πρώτη είσαστε εσείς. Εννοείς την πολιτική. Ναι. Πες μου, πώς γίνεται αυτό? Δηλαδή, φέρνεις ανθρώπους. Πώς γίνεται αυτό? Τους γνωρίζεις. Πώς γίνεται τα. Όχι, όχι. Πώς γίνεται να μην έχεις κολεγίες? Πώς γίνεται να μην έχεις κολεγίες? Ναι. Εσύ δεν θα πρέπει να υποστηρίζεις της ιδιοκτησίας τα συμφέροντα που τα συμφέροντα της ιδιοκτησίας έχουν συμφωνηθεί με την εκάστοτε εξουσία. Έτσι. Αλυσβερής είναι η εξουσία των σταθμών με την εξουσία την κεντρική. Εγώ θα σε παρουσιάζω, εγώ δεν θα σου επιτίθεμαι, εσύ θα μου δώσεις εκείνο. Γιατί οι ιδιοκτησίες των μεγάλων σταθμών έχουν και άλλες εταιρείες. Που κάνουν και δημόσια έργα, που έχουν και εφημερίδες, που έχουν και ραδιοφωνικούς σταθμούς, που έχουν πολλά που δεν θα έπρεπε να έχουν. Και έχουν και στην κατοχή τους ένα μέσον που είναι η τηλεόραση, αυτού καθεαυτού το πράγμα δηλαδή, που δεν θα έπρεπε να την έχουν. Είναι δική μου ιδιοκτησία. Η συχνότητά σας. Η όποια συχνότητα του όποιου σταθμού είναι η ιδιοκτησία του ελληνικού λαού. Μη συνορθώνετε ανάστημα. Μη μας στέλνετε στα βάραθρα. Δηλαδή, λίγο σεβασμό, λίγη εντροπία, ρε παιδί μου, σε αυτά που συμβαίνουν. Ήβρις είναι όλο αυτό το πράγμα. Βλέπεις τηλεόραση? Σαφώς και βλέπω. Γι' αυτό και έχω γνώμη. Αν δεν βλέπεις, πώς θα έχεις γνώμη? Όταν δεν έχω δει κάτι. Δεν μπορεί να έχεις δει για πολλά χρόνια και από ένα σημείο και ύστερα να το κλείσεις. Όχι, βλέπω τηλεόραση επιλεκτικά. Βλέπω αυτό που εγώ επιλέγω. Ποιες εκπομπές αρέσουν? Μου αρέσουν κατά πρώτον οι εκπομπές λόγου. Όποιες εκπομπές λόγου υπάρχουν και πέσω στην αντίληψή μου, είμαι στο σπίτι, ας πούμε, και κάπου υπάρχει τηλεόραση και βλέπω, θα δω την εκπομπή λόγου και όχι κάτι άλλο. Δεν θα δω μια ταινία. Μάλιστα. Γιατί με ενδιαφέρουν οι άνθρωποι. Αυτούς αγαπώ περισσότερο. Μιλά μου για εκπομπές που θα κάτσεις να δεις. Τώρα δε, λίγο πράγμα. Αχα. Εδώ βρίσκομαι. Αν μου κόψεις το ρεύμα, γυρνάς και λες. Βλέπω πολλούς σταθμούς που δεν είναι ελληνικοί. Ναι. Που άλλοτε κάνουν και προπαγάνδα, αλλά άλλοτε παρουσιάζουν και πράγματα τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά, μέσα από την συχνότητα τέλος πάντων αυτή την καλωδιακή. Οι σταθμοί που ονομάζονται History Channel, το National Geographic, το Discovery κτλ. Πολλά σημαντικά πράγματα μπορείς να αποκομίσεις από εκεί, αλλά θα πρέπει να είσαι με αυστηρή κρίση για να μην μασήσεις από πολλά προπαγανδιστικά
που σου παρουσιάζουν και αυτοί ακόμη οι σταθμοί, διότι και αυτοί οι σταθμοί είναι ελεγχόμενοι. Υπάρχουν άνθρωποι μέσα σε αυτό το σύστημα που μπορεί να μην κάνουν προπαγάνδα με την έννοια ότι ίσως και να πιστεύουν πράγματα τα οποία είναι τελείως αντίθετα με αυτά τα οποία πιστεύεις εσύ. Βεβαίως. Αυτό το οποίο πολλές φορές, και αυτό δεν είναι μομφή σε καμία περίπτωση, ούτε νήξη, κάνει ο ολοκληρωτισμός, είναι ότι όποιον διαφωνεί τον βγάζει σαν να είναι εκ του πονηρού. Εσύ πιστεύεις ότι μέσα σε όλο αυτό το σύστημα είναι όλοι εκ του πονηρού ή υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι απλά το έχουν πάρει στραβά? Υπάρχουν και αυτοί. Αλλιώς. Ναι, υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι που όμως δεν θα πρέπει να τους δικαιολογούμε και πάρα πολύ, mm-hmm. διότι θα πρέπει εφόσον βρίσκονται σε τέτοια θέση να είναι πιο έξυπνοι και πιο ψηλιασμένοι, ούτως ώστε να μην υποκύπτουν και να γίνονται, πώς να το πω, φερέφωνα. Mm-hmm. Θα πρέπει να αντιληφθούν. Αυτό που κάνω τώρα έχει πολύ δύναμη. Μήπως θα πρέπει να προσέχω, ας πούμε, γιατί οι άλλοι που με βάζουν να το κάνω, αλλά εγώ το κάνω ανιδιοτελώς. Εκείνοι έχουν σκοπούς και έχουν και συμφέροντα και με βάζουν εμένα μπροστά, που είμαι, πώς να το πω, ψυχάρα, ας πούμε, και βγάζω την ψυχή μου προς τα έξω. Αλλά αυτοί το εκμεταλλεύονται. Εσύ έχεις ένα μεγάλο αγαθό. Τη φωνή σου. Αγαθός γίγαντας. Τη φωνή σου και την επικοινωνιακή διάσταση με την οποία αντίνεις αυτή τη φωνή. Διότι δεν είναι μόνο να έχεις το εργαλείο, είναι η παρουσία, είναι το πώς επικοινωνείς με τον άλλον, είναι τι δονήσεις δημιουργούνται μεταξύ σας. Όλων. Λοιπόν, από εδώ. Ή από εδώ. Από εδώ είναι όλα. Καρδιά, αυτό όχι. Δίνει νους. Εδώ. Αυτό, ναι. Δίνει εδώ. Okay. Αυτό δίνει εδώ. Ναι, μεν αυτό δίνει το αίμα. Υπάρχουν πολλές σχολές. Μία λέει ότι από εδώ πάει εδώ, από την άλλη από εδώ. Εντάξει. Πάμε παρακάτω. Από εδώ φεύγει το αίμα παντού, αλλά αυτό είναι που κάνει τις λειτουργίες. Αυτό λέει: κάνε εκείνο, κάνε το άλλο. Μόλις σταματήσει το μυαλό, δουλεύει μόνο η καρδιά. Εσύ λοιπόν είσαι μέσα σε όλο αυτό το πράγμα, επειδή έχεις αυτό, επειδή αυτό πουλάει, επειδή αυτό έχει πουλήσει για πάρα πολλά χρόνια. Εντάξει. Αν δεν πουλάγε, πάλι εγώ έτσι θα ήμουν. Ο άλλος, ο οποίος είναι στην τηλεόραση, πώς μπορεί να βρει μια χρυσή τομή ανάμεσα στο να μην καταπίνει αμάσιτα, όπως λες, να παραμένει πιστός σε αυτό το οποίο ο ίδιος πρεσβεύει ως άνθρωπος, αλλά να παραμένει και στο παιχνίδι? Δύσκολο. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο. Θα πρέπει να φανείς αρκετά πιο έξυπνος από αυτούς τους πονηρούς, ναι. Διότι αυτοί που επιβουλεύονται διάφορα δεν είναι έξυπνοι κατά βάθος. Διότι ο έξυπνος ο άνθρωπος δεν είναι και κακός. Ο πονηρός είναι μέσα κακός. Σε όλο αυτό. Και επίσης λες ότι στον κόσμο υπερισχύει το κακό. Το έχω σημειώσει αυτό. Στενοχωρήθηκα. Δεν φαίνεται. Εντάξει, είναι τι πιστεύει κανείς. Όχι τι πιστεύει. Και στο τέλος υπερισχύει το κακό. Μα έχει. Στη ζωή μας γενικότερα. Όλα τα παραμύθια. Δεν υπερισχύει το κακό. Είναι παραμύθια. Το ότι φεύγει μια υδροκέφαλη αυτοκρατορία και πηγαίνει. Έρχεται εδώ το. Τι. Μου λες φωνή της Αμερικής ότι υπάρχει ρατσισμός στην Ελλάδα. Πρέπει να βρεθώ πρόσχυλα από εδώ που θα μας πει ότι υπάρχει ρατσισμός στην Ελλάδα. Ρατσιστές του κερατά, να πούμε, οι μεγαλύτεροι ρατσιστές του πλανήτη είναι αυτοί οι Αγγλοσάξονες που κατέκτησαν τη χώρα των Ινδιάνων δια της βίας, τους έσφαξαν και αυτή τη στιγμή μας κάνουν και διδαχή. Και τους αφήνετε, ας πούμε, μέσα από τη συχνότητα του σταθμού σας να μας λένε τη φωνή της Αμερικής κάθε μισή ώρα, μία ώρα ακούς το βράδυ. Ακούς λαβίθι τα βράδυ. Βεβαίως τον ακούω τον Κωνσταντίνο τον λαβίθι. Δεν τον ξέρω φυσιογνωμικά πώς είναι. Ναι. Είναι πολύ ωραίο τύπο και καλό παιδί. Και αυτός. Στην ίδια μοίρα. Μέσα ή έξω από την Ευρώπη. Εγώ να είμαι έξω από την Ευρώπη, ο Ευρωπαίος, ο πρώτος Ευρωπαίος να είναι μέσα ή έξω από την Ευρώπη. Μέσα ή έξω από το ευρώ. Από το ευρώ. Έξω βέβαια από το ευρώ. Ποιο ευρώ. Αντεγιά. Μα το ευρώ. Όταν πήγε να γίνει η νομισματική αλλαγή, εγώ ήμουν αντίθετος. Όταν πήγα να κάνω τους Ολυμπιακούς Αγώνες, εγώ ήμουν αντίθετος. Εγώ αντιλαμβάνομαι για ποιο λόγο συμβαίνουν διάφορα πράγματα τριγύρω μου. Πώς είναι δυνατόν να σε πάρουν και να σε βάλουν μέσα για να σε βοηθήσουν? Υπάρχει περίπτωση οι πολυεθνικές, γιατί οι πολυεθνικές κυβερνούν τον πλανήτη. Δεν τον κυβερνάει η Μέρκελ, δεν τον κυβερνάει ο Μπάμας, δεν τον κυβερνάει ο Σαμαράς και ο Στουρνάρας. Αυτοί κυβερνούν. Νοτί. Θέλω να σου ζητήσω συγγνώμη, διότι υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία είχα στο κεφάλι μου όλες αυτές τις μέρες και δεν έχω χρόνο να τα πω. Ναι, έρασα, τέλειο. Θέλω όμως να σε ευχαριστήσω κιόλας που βρέθηκες εδώ απόψε μαζί μας. Χαρά μου ήταν το να συνομιλήσω με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι σκεπτόμενος και ο οποίος θεωρώ αυτά που είπα προηγουμένως, για σένα τα λέω. Θεωρώ ότι αυτός ο άνθρωπος μπορεί να εκπαιδεύσει, μπορεί να είναι εκπαιδευτικός, καλός, γιατί είναι καλόψυχος. Εκτός από το ευθέως. Πού σε βλέπουν οι θαυμαστές σου, πού σε βλέπουν οι άνθρωποι που σε αγαπούν αυτή την περίοδο?
Με βλέπουν, με ζουν στα αστέρια. Στα αστέρια. Ναι, κάθε Σάββατο. Κάτω. Και το Σάββατο είναι, δεν μπορούσε να είναι και διαφορετικά. Δεν θα μπορούσα δηλαδή να τραγουδάω καλοκαίρι. Εγώ θέλω να κάνω διακοπές να παίζω ποδοβόλιο στην κόστη παραλία μου. Και επίσης το χτύπημα που είχα, γιατί είχα μια σύγκρουση στις 4 Ιανουαρίου. Το χτύπημα. Είσαι καλά τώρα. Όχι. Έξι αερόσακι, το διέλυσε στο GT από ό,τι καταλαβαίνω. Το GTR έγινε κομμάτια. Ναι. Αλλά πήγες και πήρες ακριβώς το ίδιο. Ακριβώς το ίδιο. Σκόπιμο. Όπε, πρέπει να κλείσουμε, θα μας για να αισθάνομαι σαν να μην έγινε, αλλά πονάνε τα πλευρά μου γιατί έχω δύο ραγίσματα. Μου το ανακάλυψε ο γιατρός πριν από τρεις ημέρες. Τα οποία με πόναγαν και δεν ήξερα τι είναι. Οι αχτινογραφίες δεν έδειξαν. Αλλά υπάρχουν τα ραγίσματα και πονάω ακόμη. Δεν θα μπορούσα να τραγουδάω περισσότερο. Σου εύχομαι περαστικά. Ευχαριστώ πολύ. Σου εύχομαι υγεία. Να συνεχίσεις να έχεις αυτήν την θαυμάσια οικογενειακή αγαπημένη ζωή που βγάζεις προς τα έξω. Και είναι και αυτό παράδειγμα με τη γυναίκα που αγαπιέστε τόσα χρόνια τώρα για τα παιδιά. Φώτιση και επιτυχίες. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κωνσταντίνο. Να σε καλά. Αλλά να σε καλά. Πάγωσα εδώ μέσα, Τι να κάνουμε, εντάξει. Πολύ κρύο. Είναι, σε κάναμε λίγο γασάτο. Σε επιστρατεύσαμε και σε κάναμε. Πάνω στο Sky μας. Την επόμενη φορά θα σου βάλουμε περισσότερη ζέστη. Ευχαριστώ φίλες, πολύ. Φίλες, φίλοι, να είστε καλά που μείνατε μαζί μας. Τα λέμε Θεού θέλοντος, οποιουδήποτε Θεού, και Sky επιτρέποντος, την επόμενη Τετάρτη, λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Κάθε καλό.